έργο της ιστορίας είναι να φωτίσει την ιστορική κατάσταση και παραδόξως να βοηθήσει στο σχηματισμό οραμάτων ενός καινούριου μέλλοντος, ζωντανεύοντας μερικές από τις υπόγειες δυνάμεις οι οποίες παραμένουν λειτουργικές κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων. Είναι τα λόγια με τα οποία ο Μαρκ Μαζάουερ αποδεχόταν την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2015. Και ακριβώς αυτό είναι και το πρόταγμα που υπηρετεί και η νέα του μελέτη για την Ελληνική Επανάσταση. Είχα τη χαρά να διαβάσω την αγγλική έκδοση και να διατρέξω την άψογη ελληνική της μετάφραση. Θαύμασα έτσι την άριστη γνώση των πρωτογενών πηγών και της δευτερογενούς βιβλιογραφίας. Αλλά κυρίως, ταξίδεψα στη συναρπαστική αφήγηση που συνδυάζει γεγονότα και προσωπικές ιστορίες. Τη μεγάλη εικόνα δηλαδή, αλλά και τους άπειρους μικρόκοσμους του αγώνα. Και βέβαια διαπίστωσα ξανά τα δύο κέραια χαρακτηριστικά του συγγραφέα. Την μεθοδολογική αυστηρότητα από τη μία πλευρά και από την άλλη την αρετή να ανασυνθέτει με τρόπο απλό αλλά και ταυτόχρονα βαθύ το παρελθόν. Επισκοπώντας τις καταβολές και την προετοιμασία της Επανάστασης, την εξέλιξη και την τελική της ευόδοση, ο Μαζάουερ υπηρετεί κάτι γνώριμο για τον ίδιο, όμως εν πολλής ακόμα ζητούμενο για την ιστοριογραφία μας. Την επανατοποθέτηση της παλιγενεσίας στο διεθνές περιβάλλον, από το οποίο επηρεάζεται και στο οποίο επιδρά. Γι' αυτό και αποδίδει βαρύτητα, εκτός από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στις πολιτικές διεργασίες, στη διπλωματική κινητοποίηση των επαναστατών, όπως και στη διαρκή τους μέρημνα να οικοδομήσουν βιώσιμους θεσμούς. Αυτή τη γραμμή άλλωστε ακολουθεί ήδη από τις πρώτες του εργασίες στην πατρίδα μας, στις αρχές δεκαετίας του 90. Τη θέαση δηλαδή της ελληνικής ιστορίας μέσα από το πρίσμα μιας ευρύτερης συνθετικής αντίληψης για την ιστορία της Ευρώπης. Η Ελληνική Επανάσταση, όπως δηλώνει και ο αγγλικός υπότιτλος του έργου, δεν μπορεί λοιπόν να προσεγγιστεί αποκομμένη από το σύγχρονο πλαίσιο της. Και σε μια τέτοια επιστημονική επιλογή δεν χωρούν ασφαλώς ούτε καταπραϊντικά στερεότυπα, ούτε και βολική μύθη. Με τον κίνδυνο να αδικήσω το εντυπωσιακό σε όγκο και βάθος βιβλίο, επιτρέψτε μου να απομονώσω από αυτό δύο σταθερές, που διατρέχουν νομίζω το σύνολο των σελίδων του. Με πρώτη, την αποστασιοποίηση από τον μύθο του κακού και επίβολου ξένου, ο οποίος μας κατατρέχει ακόμα και σήμερα. Όπως μάλιστα είχε τονίσει και παλαιότερα ο Μαρκ, ανέκαθεν τον ενδιέφερε να ερευνήσει πόσο καλά έκαναν τη δουλειά τους οι Έλληνες πολιτικοί, όταν δεν μπορούσαν να κρύβονται πίσω από το άλοθη του ξένου δάκτυλου. Αντιστρέφοντας τον εύκολο και καθησυχαστικό αυτόν μύθο, στο νέο του πόνημα αναδεικνύει την επιτυχημένη διαχείριση των αντιθέσεων των μεγάλων δυνάμεων από τους ένοπλους Έλληνες, προκειμένου αυτοί να συγκροτήσουν ελεύθερο κράτος. Ήταν το θεμέλιο για την οικοδόμηση μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, η οποία εφαρμόστηκε και αργότερα, στους αιώνες που ακολούθησαν. Όταν η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, με λόγο πατριωτικό, αλλά και ισότιμο, τις δυνατότητες που διαμόρφωνε το διεθνές σύστημα. Και πάντοτε όταν το έκανε, έβγαινε κερδισμένη. Και η δεύτερη παρατήρηση, η κοινωνική δυναμική που είχε εξ αρχής ο αγώνας με τον πόθο της εθνικής χειραφέτησης να συμβαδίζει με την επιθυμία για διαρκή πρόοδο. Γιατί όσο ετερόκλητες καταβολές κι αν είχαν οι μαχητές του 21, όλοι μοιράζονταν τελικά την αντίληψη ότι το νεογέννητο έθνος κράτος έπρεπε να είναι βιώσιμο. Και για να συμβεί αυτό, όφιλε να είναι σύγχρονο, δίκαιο και παραγωγικό. Με άλλα λόγια, μια Ελλάδα με ακμαία κοινωνία και με οικονομική και γεωπολιτική ίσχυ. Ακριβώς το δρόμο που και σήμερα θέλει να βαδίζει η χώρα δύο αιώνες μετά. Κλείνω επισημένοντας τη στεναρή άρνηση του Μαζάουερ να υποτάξει την οπτική του σε πολιτικές σκοπιμότητες. Η υπερβολική δόση ιστορίας, τη χειρότερη μορφή της, δημιουργεί σύγχυση, όπως είχε πει και ο ίδιος. Και πράγματι, ενώ τα βιβλία του είναι βαθύτατα πολιτικά, δεν είναι πολιτικά χρωματισμένα. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Ότι τα ιστορικά γεγονότα μετατρέπονται σε γνώση και διαχρονικά συμπεράσματα μόνο όταν μένουν μακριά από σκοτεινές στοχεύσεις της συγκυρίας. Γι' αυτό και τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια που μου απίφθινε προσωπικά στον πρόλογό του. Φίλες και φίλοι, ο Μαρκ Μαζάουερ είναι ένας ιστορικός με παγκόσμιο ακροατήριο και με απόλυτα διακριτό στίγμα. Εδώ και μερικούς μήνες, ωστόσο, είναι και συμπολίτης μας, χάρη στην τιμητική του πολιτογράφηση.
με την Ελληνική Επανάσταση προσφέρει ακόμα ένα δείγμα του επιστημονικού του ζήλου, αλλά και της ανυπόκριτης αγάπης του προς τη δεύτερη πατρίδα του. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι και το νέο του βιβλίο, συμβάλλοντας στην ιστογραφία μας, θα αποτελέσει και μια τομή στην επίπονη προσπάθειά μας για εθνική αυτογνωσία. Εύχομαι ειλικρινά να είναι καλοτάξιδο.